κάνουμε μερικές υποθυμίσεις, έχουμε το Χ, ο οποίος είναι ένας τοπικός δαχτυλιδόχωρος. Ε, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι α, έχουμε ένα τοπολογικό χώρο. Έχουμε ένα, έχουμε ένα, τοπολογικό χώρο εφοδιασμένο με ένα σιφ ε, αντιμεταθετικών δαχτυλίων. Και επίσης απαιτούμε ότι οι δακτύλοι οι φύτρων οι οποίοι σχηματίζουμε σε κάθε, ε, σε κάθε σημείο είναι τοπικοί δακτύλοι. Είναι τοπική δακτύλι και έχουμε και επιπλέον ε, την απέτηση για τους μορφισμούς να είναι μορφισμοί τοπικών δακτυλίων, δηλαδή να στέλνουν το μέγιστο ιδεώδες ενός δακτυλίου στο μέγιστο ιδεώδες ενός ε, άλλου τοπικού δακτυλίου. Λοιπόν, το ουχή... είπαμε ότι λέγεται το στυφ και η ιδέα σε αυτές τις κατασκευές είναι ότι για να περιγράψουμε ένα τέτοιο γεωμετρικό αντικείμενο θα πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο το τοπολογικό χώρο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και τις συναρτήσεις του. Τώρα, ερχόμαστε στην εξής έννοια. Ερχόμαστε στην έννοια του Press game. Θα βάλουμε μία ακόμα συνθήκη Hausdorff ή μία συνθήκη που μοιάζει με Hausdorff του κλειστού γραφήματο, προκειμένου να έχουμε την κατηγορία των σχημάτων. Εδώ λοιπόν, αυτό το οποίο απαιτούμε για να έχουμε αυτή τη δομή, απαιτούμε το Χ να μπορεί να γραφτεί σαν μία ένωση. άλλα το έγραψα. Θέλουμε το U λάμδα, λάμδα ανήκει στο λάμδα, να είναι ένα ανοιχτό κάλυμα. Έχουμε ήδη το χώρο, άρα μπορούμε να μιλάμε α, για ανοιχτά. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα ανοιχτό κάλυμα, έτσι ώστε το U λάμδα και το C4H περιορισμένο στο O, στο U λάμδα, να είναι ένα fine scheme. Δηλαδή θέλουμε μία έξτρα, θέλουμε να προκύπτει δηλαδή το χ από κολλήματα affine schemes η διαδικασία αυτή, όπως έχουμε πει, είναι ανάλογη με την έννοια της διαφορήσιμης πολλαπλότητας, όπου ένα γεωμετρικό αντικείμενο μη, Θέλουμε να έχει μία ανοιχτή κάλυψη, όπου κάθε γιου να είναι ανοιχτό, ισόμορφο με τον αρνή, και εδώ έχουμε πάλι μία δομή συναρτήσεων, παρόλο που παραδοσιακά δεν γράφεται έτσι. Η δομή συναρτήσεων πάνω στο μη είναι οι διαφορήσιμες συναρτήσεις. Ωραία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ε, στη θεωρία των σχημάτων δεν υπάρχει πια ο χώρος αρνή, δεν υπάρχουν οι διαφορήσιμες συναρτήσεις. Απλά θέλουμε όλα τα u να είναι spec ε, RL l εφοδιασμένα με το φυσιολογικό shift συναρτήσεων πάνω στο spec του rl. Τώρα, το πρώτο παράδειγμα το οποίο κάνουμε, προκειμένου να δείξουμε αυτή την κατασκευή, είναι ο προβολικός χώρος. Ο προβολικός χώρος είναι ένα πολύ φυσιολογικό αντικείμενο. Δώστε μου μισό λεπτό. συνεχίζουμε. Θα πάμε να κατασκευάσουμε τον προβολικό χώρο, ο οποίος προβολικός χώρος θα είναι ε, ένωση από affine schemes και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό με συμβατό τρόπο όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, θεωρούμε το δακτύλιο R, ο οποίος είναι ο χώρος των πολιονίμων σε και ένα μεταβλητές ε, υπέρ το κάπα και ορίζουμε το πίνη κάπα να είναι τα πι ομογενή πολυόνυμα το οποίο θα πρέπει να το ορίσουμε συγγνώμη ομογενή πρώτα ιδεώδη το έχουμε ορίσει ήδη αλλά θα το ξαναυπενθυμίσουμε του R όπου επιπλέον απαιτούμε το οποίο να είναι διαφορετικό από το ιδεώδες το οποίο παράγεται από όλες τις μεταβλητές. Λοιπόν, εδώ τι θέλουμε να αποφύγουμε. Αν πηγαίναμε να φτιάξουμε το ανι συν 1, το ανι συν 1 να το φτιάξουμε όπως ε, θα το φτιάχναμε, δηλαδή το spec x0, xn, εδώ έχουμε ένα σημείο, το οποίο είναι το σημείο 0, 0, 0, το οποίο με βάση την αντιστοιχεία σημείων και μέγιστον ιδεωδών τα οποία έχουμε ήδη ε, ορίσει, αυτό θα αντιστοιχούσε ε, στο χ 0-0, στο χ 1-0, στο χ 1. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα μέγιστο ιδεώδες, το οποίο αντιστοιχεί ε, στην αρχή των συντεταγμένων. Ε, αυτό δεν το θέλουμε, διότι θυμάστε ότι φτιάξαμε τον προβολικό χώρο, τουλάχιστον στις τρεις διαστάσεις, να είναι ε, το σύνολο των ευθειών κλάση δυναμιάς όπου δύο σημεία είναι ισοδύναμα, αν ανεπαρεστούν ε, το σύνολο των ευθειών που περνούν από το 0. Και γεωμετρικά φτιάξαμε το πίνι να είναι το α συν 1 έξω το μηδενικό σημείο, γιατί το μηδενικό σημείο δεν ανήκει σε μία ευθεία, είναι μία οριστεία, ανήκει σε όλες τις ευθείες, μόντουλο κάποια σχέση ισοδυναμίας. Άρα, προκειμένου αυτό να αντανακλάτε στον ορισμό τον οποίο θα πάμε να φτιάξουμε, θα θεωρήσουμε τα προβολικά σημεία να είναι τα ομογενή πρώτα ιδεώδη, προσέξτε, θέλουμε, όπως ορίσαμε, τον αφηνικό δακτύλιο να αποτελείται από τα πρώτα ιδεώδη ενός δακτυλίου, εδώ θα θεωρήσουμε τον προβολικό δακτύλιο να αποτελείται από τα ομογενή πρώτα ιδεώδη του R. Θέλουμε ομογενή, προκειμένου να συμπεριφέρονται καλά ως προς τις ευθείε. Θέλουμε πρώτα, γιατί έτσι κάναμε και στα fine schemes, θεωρήσαμε τα πρώτα ιδεώδη. Και επίσης δεν θέλουμε να συμπεριλαμβάνουμε το μηδενικό στοιχείο. Τώρα, α, να θυμηθούμε το εξή, το οποίο θα μας είναι και χρήσιμο στη συνέχεια. Ο δακτύλιος R είναι ένας, όπως λέμε, graded ring. Αυτό σημαίνει το εξή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να γράψουμε τον R σαν Rd D, από μηδέν μέχρι άπειρο, όπου το RD είναι τα ομογενή πολυόνυμα βαθμού D. Τώρα, αν έχουμε το γιώτα ένα ιδεώδες του R, μπορούμε να θεωρήσουμε τα d, όπου το ΙΤ να είναι το J, το μη d, Δηλαδή είναι τα στοιχεία του J που είναι και ομογενή πολυόνυμα βαθμού D. Και δώσαμε τον εξή ορισμό, ότι ένα ιδεώδες ονομάζεται ομογενές, Είχαμε πει αν παράγεται από ομογενή πολυόνυμα, αλλά αμέσως μετά είπαμε ότι αυτό είναι ισοδύναμο με το να πούμε ότι το ιδεώδες γιώτα Είναι το άθροισμα των ομογενών παραγόντων του, οι οποίοι παράγονται από τα στοιχεία J-D. Αυτό λοιπόν εδώ μπορούμε να τον πάρουμε και σαν ορισμό του ομογενούς ιδεώδους. Τώρα και έχουμε το πι, το οποίο ανήκει ε, στο πινι κάπα. Είναι λοιπόν ένα ομογενές, πρώτο, το πρώτο δεν αλλάζει, πρώτο ιδεώδες. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα είναι τα σημεία του προβολικού χώρου. Εδώ και πάλι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά δεν είναι κατά νάγκη ε, μέγιστα ε, ιδεώδη, δηλαδή ακόμα και τα μη μέγιστα ιδεώδη, δηλαδή αυτά που περιέχουν ε, κλειστά σημεία, τα θεωρούμε σαν σημεία στο P όταν μιλάμε για σχήματα. Οπότε τώρα, αν το γιώτα γενικά είναι ένα ομογενές ιδεώδες, θέτουμε δι του γιώτα να είναι τα πι που ανήκουν στο πίνη κάπα, έτσι ώστε το γιώτα να περιέχεται στο πι. Αυτό είναι ακριβώ ο ορισμό, είναι ακριβώ ένα παρόμοιο ορισμό με τον ορισμό τον οποίο δώσαμε α, όταν μιλούσαμε για το spec του R, για τα fine schemes. Δηλαδή, α, αυτό εδώ αποτελείται από μεγαλύτερα ιδεώδη τα οποία περιέχουν το Ι. Και αυτό εδώ ορίζεται να είναι ένα κλειστό υποσύνολο. του πίνει Αν τώρα το Ι είναι μέγιστο ομογενές, εντάξει, τότε το Β του Ι είναι ακριβώς ίδιο με το Ι. Διότι είναι ήδη μέγιστο, δεν μπορεί να περιέχει κανένα, μη τετριμένο στοιχείο. Αυτά εδώ λοιπόν όπως κάναμε και για τα fine schemes θα το ονομάζουμε κλειστά. Λοιπόν τώρα αν το F ανήκει το δακτύλιο R που είπαμε ότι είναι αυτό εδώ, τότε ερχόμαστε και ορίζουμε το D συν F. Θα εξηγήσω τι σημαίνει το συν. Είναι το σύνολο των π που ανήκουν στο πινι κάπα, έτσι ώστε το F να μην ανήκει στο πι. Βάζουμε αυτό εδώ το συν το οποίο θα γίνει σαφέστερο και στη συνέχεια γιατί το θεωρούμε συν, γιατί αυτό είναι διαφορετικό από το df, τα οποία είναι τα π που ανήκουν στο σπεκάρ έτσι ώστε το f να μην ανήκει στο π. Αυτό λοιπόν το συν το οποίο έχουμε εδώ, το βάζουμε για να ξεχωρίσουμε ότι αυτό είναι προβολικό ανοιχτό. Δηλαδή δεν αφορά όλα τα πρώτα ιδεώδη, αφορά τα πρώτα ιδεώδη τα οποία είναι πρώτον ομογενή και δεύτερον δεν περιέχουν, ε, δεν περιέχουν αυτό το μέγιστο ιδεώδες, το οποίο παράγεται από το χ0, χ1, χ1. Πολύ ωραία. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να δείξουμε ότι αυτά τα σύνολα d συν f αποτελούν βάση ανοιχτών της τοπολογίας ε, και τώρα θα πάμε να ορίσουμε ένα σίφ. Λοιπόν. το CIF αυτό θα το συμβολίζουμε με OPNK και ερχόμαστε να πούμε ότι το OPNK πάνω στο ανοιχτό D F είπαμε ότι πολλές φορές αντί για αυτό θα χρησιμοποιούμε και αυτόν τον συμβολισμό δηλαδή εδώ ανοιχτό και εδώ σιφ αυτό το πράγμα το οποίο βάζουμε θα πρέπει να είναι συναρτήσει. Προσέξτε να δείτε τι ορισμό θα δώσουμε και θα το εξηγήσουμε γιατί το ορίζουμε έτσι. Είναι G προς FM. Προσέξτε ότι εδώ, ε, όπως κάναμε και στα Fine Schemes, εδώ επιτρέπουμε το F να αντιστρέφεται. Όπου το G ανήκει στο R, το G θέλουμε να είναι ομογενές Πολυώνυμο. και επίσης θέλουμε ο βαθμός του G να είναι ίσος με M φορές το βαθμό του F. Και εδώ λοιπόν μπορούμε να πάμε και ε, να τα εξηγήσουμε όλα. Αυτό εδώ θα παίζει το ρόλο των συναρτήσεων. Καταρχάς γιατί ομογενές γιατί G ομογενές. Ομογενές είναι και το G και το F. Αυτό το έχουμε ήδη εξηγήσει, ότι όταν κάποιος έρθει να πει ότι το σημείο με προβολικές τεταγμένες χ0, χ1, το οποίο είναι η κλάση ισοδυναμίας του χ0, χ1, αυτό είναι ίδιο με το λάμδα χ0, λάμδα χ1, θέλουμε Καταρχά, ο μηδενισμό ενό πολιονίμου, και έτσι ορίσαμε τα αλγευρικά σύνολα, να είναι ανεξάρτητο από τον αντιπρόσωπο. Άρα, όταν μιλάμε ότι το πολιόνιμο G είναι ομογενέ, τότε ερχόμαστε και λέμε ότι το G του Χ0 χ τι σχέση έχει με το G του λάμδα ε χημιδέν λάμδα χηέν αν αυτό λοιπόν είναι ένα ομογενές πολυώνιμο το οποίο έχει βαθμό ε, g αν πολλαπλασιάσουμε παντού με λάμδα ε, κάθε μεταβλητή τότε θα μου βγει απ' έξω η τιμή του αρχικού πολυονίμου πολλαπλασιασμένη με το βαθμό. Εντάξει, αυτό πρέπει να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι. Ας πούμε το χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο είναι ένα ομογενές πολυόνιμο και χ ψ, ας πούμε βαθμού 2. Αν πάω να πολλαπλασιάσω παντού με λάμδα, και λάμδα ψ, αυτό βγάζει έξω ένα λάμδα τετράγωνο το αρχικό. Ωραία. Άρα, κάποια στιγμή όταν ορίζαμε αλγευρικά σύνολα, είπαμε ότι αυτά θέλουμε να ορίζονται από αλγευρικά πολυόνυμα, έτσι ώστε αν αυτό είναι 0 και αυτό να είναι 0, αλλά τώρα ερχόμαστε να ορίσουμε συναρτήσεις. Και αυτό το οποίο απαιτούμε είναι ότι οι συναρτήσεις μας θέλουμε να είναι πηλίκα. Οι συναρτήσει. Θέλουμε να είναι πηλίκα. Και τι πηλίκα θέλουμε να είναι. Θέλουμε να είναι πηλίκα από ομογενή πολυόνυμα. Τα οποία να είναι του ίδιου βαθμού. Γιατί να είναι του ίδιου βαθμού, γιατί όταν θα έρθουμε να λογαριάσουμε το G προς F του λάμδα χ0 λάμδα HN στον αριθμητή και λάμδα χ0 λάμδα HN στον παρονομαστή, θα μου βγει ένα λάμδα δεκ θα μου βγει ένα λάμδα δεκ F επί M και το αρχικό Οπότε η συνθήκη η οποία βάζουμε εδώ, ώστε ο βαθμός του αριθμητή να είναι ίδιος με το βαθμό του παρονομαστή, ε, μου εξασφαλίζει ότι αυτά μου δίνουν καλά ορισμένες συναρτήσεις ανεξάρτητα των αντιπροσώπων. Άρα αυτή εδώ είναι μια λογική συνθήκη, την οποία βέβαια θα την ταιριάξουμε και με άλλο τρόπο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κατασκευάσουμε κατασκευάζουμε το σύφ το OPN αυτό αρχικά το ορίζουμε στα βασικά ανοιχτά πάνω δηλαδή στα D συν F. και επεκτείνουμε τον ορισμό σε γενικά ανοιχτά, όπως κάναμε και στα Fine Schemes. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα αυτής της κατασκευής και τώρα μπορεί να παρατηρήσει κανένας ότι το PNK είναι η ένωση από JSON 0 μέχρι N UJ όπου το UJ, τα UJ είναι βασικά ανοιχτά, πια βασικά ανοιχτά σύμφωνα με τον ορισμό μας είναι το DSIN ΧΙΖΕΙ, δηλαδή εδώ, αυτό είναι ίσο με βάση τον ορισμό τον οποίο α, δώσαμε, είναι τα π τα οποία ανήκουν στο κάπα δηλαδή ομογενή πρώτα πολυώνυμα έτσι ώστε το ΧΙΖΕΙ να μην ανήκει στο ΠΙ. Και τώρα παρατηρούμε το εξής παρατηρούμε ότι αυτά πράγματι κάνουν μια κάλυψη ε, πραγματικά κάνουν μια κάλυψη του PN του pk αυτού του, αυτού του προβολικού χώρου γιατί συμβαίνει αυτό διότι το χ0 χ δεν περιέχεται σε κανένα π. Βασικά, αν αυτό το μέγιστο ιδεώδες περιέχονταν σε ένα π, επειδή αυτό είναι μέγιστο, αναγκαστικά, το χ 0 χιεν, θα ήταν ίσο με το πι. Άρα εδώ τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αφού αυτό το ιδεώδες το οποίο παράγεται από όλες αυτές τις μεταβλητές δεν περιέχεται σε κανένα πι, για κάθε πι ομογενές πρώτο, δηλαδή για κάθε πι το οποίο ανήκει στο πινι κάπα, υπάρχει ένα χιάι ώστε το χιάι να μην ανήκει σε αυτό το πι. Γιατί, αν όλα τα χιάι ανήκαν σε αυτό το πι, τότε εξορισμού και αυτό το ιδεώδες θα ανήκε σε αυτό το πι, το οποίο θα σήμαινε ότι το πι είναι ίσο με το χιμ0χεν, το οποίο. Uh, το έχω αποκλείσει προκειμένου να βγάλω την αρχή των συντεταγμένων. Άρα αυτό τι μου λέει, αυτό έρχεται να μου πει ότι το σύνολο των πρώτων ομογενών ιδεωδών το οποίο δεν περιέχουν μέσα του στο uh, uh, μέγιστο ιδεώδες που αντιστοιχεί στο μηδενικό σημείο του α1 συν 1 uh, πράγματι αναλύεται ως τέτοια... Uh, ως τέτοια ανοιχτά σύνολα. Ωραία. Ερχόμαστε τώρα και θεωρούμε όπως κάναμε πριν, το δακτύλιο RJ, ο οποίος να περιέχει το χ0 προς χj, χ1 προς χj, χj-1 προς, ΧJ, ΧJ προς χj, χj και 1 προς HG, τη μεταβλητή η οποία ήταν ΧΙΤΖΕΙ, τη σβήσαμε. Δηλαδή, ερχόμαστε και διαιρούμε κάθε μεταβλητή με το HJ. Αυτός εδώ, λοιπόν, είναι ένας πολυωνυμικός δακτύλιος, Α... ο οποίος τι σχέση έχει. Βασικά αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι το uj είναι το ίδιο με το spec j. Τώρα, μία παρατήρηση η οποία μπορούμε να κάνουμε είναι ότι το uh του uj, δηλαδή οι συναρτήσεις, όχι χ, οι συναρτήσεις του PNK πάνω από το UJ περιέχουν τον RJ. Γιατί ποιες είναι οι συναρτήσεις οι οποίες επιτρέψαμε ποιες είναι οι συναρτήσεις οι οποίες επιτρέψαμε στο SIF PNK πάνω από ένα στοιχειώδες ανοιχτό Πύλικα, ομογενών πολυώνυμων, προς κατάλληλες δυνάμεις του FM Uh, ούτως ώστε να τηρούνται οι βαθμοί. Άρα εδώ πράγματι τι έχω. Έχω το HJ το οποίο επιτρέπεται στον παρονομαστή. Γιατί είπαμε ότι το UJ είναι το D συν HJ. Άρα επιτρέπουμε να έχουμε το HJ στον παρονομαστή. Αυτό παίζει το ρόλο του F. Και θέλουμε ο βαθμός των πηλίκων που εμφανίζονται να είναι αυτής εδώ της μορφής. Πολύ ωραία. Εδώ τώρα έχουμε δύο συναρτήσεις, ομογενοποίησης και απομογενοποίησης. Βασικά εδώ η απόδειξη έχει τελειώσει, δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει και να πει ότι όλα τα ομογενή πολυώνυμα πραγματικά είναι αυτής της μορφής. Εδώ λοιπόν κάνουμε την εξής κατασκευή, ότι αν έχουμε ένα G το οποίο ανήκει στον R, τον οποίο τον ορίσαμε να είναι ο πολεωνυμικός δακτύλιος της νη και ένα μεταβλητές, τότε αυτό το G μπορούμε να το διασπάσουμε σύμφωνα με τους βαθμούς τους. G, D1, συν G, DL, όπου αυτά εδώ είναι όλα τους ομογενή πολυόνυμα, βαθμού διάει το καθένα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι και έχουμε μία γνήσια αύξουσα σειρά στους βαθμούς. Και μπορούμε να φτιάξουμε μία συνάρτηση την οποία την είπαμε συνάρτηση από ομογενοποίησης. Μία συνάρτηση ΦΙΤΖ η οποία να είναι μία συνάρτηση από το R στο Rj, η οποία να ορίζεται ως εξή: να παίρνει το πολυόνιμο G και να το πηγαίνει στο GD1 προς HJ στη D1, και GD2 στο HJ στη D2 και GDL, ΧJ στη DL, όπου εδώ. Αυτά τα ομογενή πολυόνυμα διαιρούμε με το HJ, προ προς DJ. Οπότε, αυτά εδώ είναι ομογενή πολυόνυμα στις μεταβλητές HI προς XJ. Αυτές είναι οι μεταβλητές του δακτυλίου RJ. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Να πάρουμε το χ5 και χ05 και χ1 τρίτης χ2 και χ3 τετράγωνο. Αυτό εδώ δεν είναι ομογενές γιατί εδώ έχουμε βαθμό 5, βαθμό 4, βαθμό 2, αλλά αυτό εδώ ερχόμαστε και το απομογενοποιούμε ως εξή, και μάλιστα ας πούμε ότι θέλουμε να πάμε στο ρο 1, ερχόμαστε και διαιρούμε το χ0 προς χ1 στην πέμπτη, να μία μεταβλητή, ερχόμαστε και διαιρούμε αυτό με, τη, με τετάρτη, οπότε μου μένει χ2 προς χ1, προς Χ1 και Χ3 προς Χ1 και όλο το τετράγωνο. Εδώ δηλαδή κάναμε μία απομογενοποίηση ως προς Χ1. Δηλαδή αυτό το πολυόνυμο δεν πειράζει που δεν ήταν ομογενές. Απομογενοποιήσαμε κάθε μεταβλητή του χωριστά. Οπότε, έχουμε μία συνάρτηση φιτζ από το R στο RJ και μπορεί να δείξει κανένας ότι αυτός εδώ είναι ο δαχτυλίων ο οποίος επιπρόσθετα ορίζει μία συνάρτηση από το ΣΠΕΚΑΡΤΖΕΙ, τα πρώτα ιδεώδη, θα έλεγε κανένας μέσα στο σπέκαρ, βεβαίως, αλλά αυτό κάνει κάτι περισσότερο, δεν το στέλνει στο ΣΠΕΚΑΡΤΖΕΙ, αλλά το στέλνει το UJ, το οποίο είναι υποσύνολο του ΣΠΕΚΑΡ. Πράγματι. Ποια είναι η συνάρτηση αυτή? Η συνάρτηση αυτή είναι η ΦΙΖΙ στην μείον 1. Η συνάρτηση αυτή έρχεται να πάρει ένα πρώτο ιδεώδες πι που ανήκει στο τζέι. και να το πάει στο FJ ή στην μείον 1 του π. Πώ θα το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε πάλι. Ε, μπορούμε, να το κάνουμε, να το κάνουμε και με το χέρι. θα έρθουμε να, να, ορίσουμε την αντίστροφη συνάρτηση της FJ, η οποία είναι η συνάρτηση ομογενοποίηση. Άρα, αν έχουμε ότι το P είναι ένα πρώτο ιδεώδες του Σπέκαρ Αυτός εδώ είναι ένας δακτύλιος της Nether, άρα είναι επεπερασμένα παραγόμενος και παράγεται από αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία είναι ομογενή πολυόνυμα είναι ομογενή πολυώνυμα στις μεταβλητές i ίσον 0 μέχρι n, i διαφορετικό του j προς j το j είναι σταθερό, αυτά θα έρθει να τα ομογενοποιήσει, δηλαδή θα στείλει το hi, θα το στείλει στην αντίστοιχη α, ομογενοποίηση, η οποία πώς θα γίνει η αντίστοιχη ομογενοποίηση, θα πάρει το hi, το οποίο είπαμε ότι είναι πολυόνιμο σε αυτές τις μεταβλητές. Αυτό λοιπόν είναι πολυώνυμο βαθμού ει και θα το στείλει στο χιτζέι, θα, ξα... θα ξαναβάλει δηλαδή αυτό που λείπει στην ει. Και τώρα το f j εις 1 του π είναι το h1 h m καπέλο. Αυτή είναι η αντίστροφη εικόνα. Δηλαδή αν θέλει κανένας να δει ποια, ποιο είναι το, πώς αντιστρέφεται το ιδεώδες το οποίο παράγεται από τα H1, δηλαδή Δηλαδή είναι όλοι οι πολυνημικοί συνδυασμοί αυτών των στοιχείων. <coughs> Και αυτό εδώ γίνεται στο Rj. Αυτό είναι το ιδεώδες το οποίο παράγεται στον R από αυτές τις αντίστροφες εικόνες. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς, γιατί η απομογενοποίηση είναι το αντίστροφο της ομογενοποίησης. Τώρα... το HJ δεν ανήκει στο φ στην μείον 1 J του π. Γιατί αν άνοικε, τότε το ένα το οποίο είναι HJ προς HJ θα ήταν στοιχείο του π. Το οποίο δεν γίνεται, διότι αυτό εδώ είναι ένα γνήσιο ιδεώδες. Το οποίο τι έχει σαν συμπέρασμα, το οποίο έχει σαν συμπέρασμα ότι το Φ-1 του Π είναι ένα στοιχείο του UJ. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα στοιχείο στο ΣΠΕΚΑΡ, αλλά είναι ένα στοιχείο μέσα στο UJ. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ε, μία σειρά από ε, ιδιότητες, δηλαδή, έχουμε φτιάξει τη συνάρτηση φίτζ Αλφα την ονομάσαμε. Είναι η επαγόμενη συνάρτηση από, τον, από τους τα πρώτα ιδεώδη στο UJ. Ε, θα πρέπει να δείξει κανένας για παράδειγμα ότι αυτή εδώ η συνάρτηση είναι συνεχής, θα πρέπει να δείξει ότι αυτή εδώ η συνάρτηση είναι αντιστρέψιμη. Άρα θα πρέπει να κατασκευάσει την ανάποδη ε, αντιστρέψιμη και συνεχής. Για να δείξει κανένας ότι αυτή η συνάρτηση είναι αντιστρέψιμη, θα πρέπει να πάρει ας πούμε ένα Q το οποίο να είναι να ανήκει εδώ, ομογενές. Uh, πρώτο ιδεώδες, το οποίο uh, το xj δεν ανήκει στο q, uh, και να κατασκευάσει, να κατασκευάσει ένα q μικρό από το οποίο να προέρχεται αυτό, το οποίο γίνεται και πάλι με τις συναρτήσεις ομογενοποίησης από δηλαδή, θα έρθει κάποιος και θα πάρει το Q και θα το γράψει H1HL όπου αυτά εδώ θα είναι ομογενή πολυόνυμα Ξαναλέω ότι εδώ έχουμε ομογενή πρώτο ιδεώδες ενός πολυονυμικού δακτυλίου σε νίκη ένα μεταβλητές, άρα και πάλι ισχύει η συνθήκη Νέδερ, η οποία λέει ότι αυτό είναι πεπερασμένα ε, παραγόμενο και μάλιστα απομογενή ε, στοιχεία. Να έρθει λοιπόν να πάει να το απομογενοποιήσει, δηλαδή να έρθει και να φτιάξει τα hj, τα οποία είναι 1 προς hj, στην εj, το βαθμό του καθενός, συγγνώμη, ει, πολύ κακό συμβολισμό. Αυτό είναι I, αυτό είναι I, αυτό εδώ είναι I. Να όπου μου γενοποιήσει και να έρθει να πάρει το ιδεώδε Q μικρό, το οποίο να είναι το ιδεώδε το οποίο παράγεται από τα H1 HL. Δηλαδή, κάθε φορά που έχει κάποιο ένα ιδεώδε εδώ, μπορεί να το στείλει με, την, e, με το FJα να το στείλει στο Q και ε, υπάρχει και η αντίστροφη απεικόνηση. Αυτή εδώ είναι η, η αντίστροφη απεικόνηση της συνάρτησης απομογενοποίησης και επειδή είναι πεπερασμένα παραγόμενα, έχοντας ένα ιδεώδες Q εδώ πέρα, μπορεί να πάρει τους γεννήτωρε να τους απομογενοποίησει, ομογενοποίηση, με το HJ, να φτιάξει ένα ιδεώδες Q και να παρατηρήσει ότι το FJ ότι αυτή η απεικόνιση, η οποία στέλνει το Q μεγάλο στο Q μικρό, είναι η αντίστροφη α, της FJ. Α, συνεχίζοντας α, και α, ολοκληρώνοντας, ας πούμε, για τη συνέχεια, α, μπορεί να δείξει κανένας και πάλι με αυτή την πολύπλοκη διαδικασία, ότι το FJ α του spec rj στο οποίο ερχόμαστε και, το, και τοπικοποιούμε και εντοπίζουμε στο f είναι το d -Sin f το μη uj όπου το f είναι ένα στοιχείο του RJ, το F είναι ένα προς j, ε, F, αυτό είναι ένα στοιχείο του R, συγγνώμη, και να δείξω ότι αυτές οι δύο συναρτήσεις εναλλάσσουν βασικά ανοιχτά της μία τοπολογίας σε βασικά ανοιχτά της άλλης τοπολογίας. Και όλη αυτή η φασαρία γίνεται για να δείξουμε ότι αυτή η συνάρτηση είναι συνεχής αντιστρέψιμη. Τώρα, επειδή τα ανοιχτά εναλλάσσονται, είναι και η αντίστροφη συνεχής και να μπορέσει να δείξει ε, το εξής, ότι αυτή εδώ η ανοιχτή κάλυψη η οποία κάναμε ε, του προβολικού χώρου, το κάθε Ανοιχτό αυτή της κάλυψης, είναι ισομορφικό με το spec του rj, ισομορφισμό από affine schemes. Θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε σε ένα τέταρτο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατασκευή ε, του προβολικού χώρου. Ε, υπάρχει ανάγκη να την κάνουμε λίγο γενικότερα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή με τον NES, ο οποίος είναι ένας βαθμωτός δακτύλιος. ένας graded ring, δηλαδή ο S μπορεί να διασπαστεί ως ευθεία άθροισμα δε 0 έως άπειρο SD, όπου τα σύνολα SD αν τα πολλαπλασιάσουμε, δηλαδή αν πολλαπλασιάσουμε το σύνολο SD με το σύνολο ε, SD επί ε, αυτό θέλουμε να περιέχεται στο SD συν ε Βασικά, αυτό ακριβώ κάναμε και στα, δηλαδή, ε, έχουμε ορίσει ένα βαθμό και θέλουμε να πολλαπλασιάζουμε στοιχεία βαθμού D με στοιχεία βαθμού Ε, και τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται μέσα στον SD λέγονται ομογενή στοιχεία, ομογενείς στοιχεία. Βαθμού D. Εδώ, να, να ξαναπώ ότι όλοι οι δακτύλοι είναι αντιμεταθετικοί με μονάδα. Σε αυτό το ο, ο, μάθημα. Αυτά λοιπόν είναι τα ομογενή ε, στοιχεία βαθμού D. Και πάλι, αν το Ι είναι ένα ιδεώδες του δακτυλίου S, ερχόμαστε και ξεχωρίζουμε τα ομογενή στοιχεία τα οποία τα ονομάζουμε Διότα, δηλαδή τα στοιχεία του ιδεώδης το οποίο είναι βαθμού D, Και αν το ιδεώδες μπορεί να γραφτεί στη μορφή ΔΕΙΣΟΝ0 ως άπειρο, σαν άθροισμα των ομογενών συνίστοσών του, τότε το γιώτα λέγεται ομογενέ ιδεώδες. Και πάλι μπορούμε να ορίσουμε ομογενή πρώτα ιδεώδη. Και επίσης μπορούμε να ορίσουμε το σίγμα συν να είναι το εξής. Από εδώ βγαίνει το συν, δηλαδή ότι εξαιρούμε τον θετικό όρο. Το σίγμα συν λοιπόν, σίγμα d, αυτό με βάση ό,τι έχουμε πει πιο πριν είναι ένα ιδεώδες. Ένα ομογενές πρώτο ιδεώδες. Δεν γνωρίζουμε αν είναι μέγιστο, οπότε εδώ θα αλλάξουμε λίγο τον ορισμό μας και θα θέσουμε το πρώτο S το οποίο θα το ονομάσουμε ομογενές φάσμα πρωτον του graded ring S, να είναι το εξής, είναι τα π ομογενή πρώτα ιδεώδη, Του S, με την επιπλέον συνθήκη ότι το πί δεν περιέχει το σίγμα σύν. Γιατί, γιατί δεν το περιέχει εδώ στο προηγούμενο παράδειγμα, αυτό που φτιάξαμε ως σίγμα σύν, αν δηλαδή είμαστε σε αυτό το παράδειγμα, κάπα χ0χ1 το χ0, χn είναι, ok, το είπαμε r, άρα εδώ να έρθουμε και να βάλουμε rsin. Αυτό εδώ είναι μέγιστο. Οπότε ένα ιδεώδες δεν περιέχει ένα μέγιστο ιδεώδες, αν και μόνο αν δεν ταυτίζεται σε αυτή εδώ την περίπτωση. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, οπότε αυτή εδώ είναι η ανάλογη συνθήκη σε αυτό το παράδειγμα γενικότερα. Ερχόμαστε και τη γράφουμε έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το ομογενές φάσμα, αν το α είναι ομογενές ιδεώδες, ερχόμαστε πάλι και ορίζουμε το β του α, να είναι τα π που ανήκουν στο προτζ S, έτσι ώστε τα π να περιέχουν το α, αυτή είναι και η κλειστότητα του ομογενού συνόλου. και τα οποία τα ονομάζουμε κλειστά σύνολα της τοπολογία Ζαρίσκη Συγγνώμη. στο project. Τώρα, αν ένα F ανήκει στο SD, είναι ομογενές δηλαδή βαθμού D, ερχόμαστε και ορίζουμε τη βάση ανοιχτών να είναι τα P που ανήκουν στο Proj S και το F δεν ανήκει στο P, είναι όλα αυτά τα οποία αποφεύγουν το P. Και τώρα θα έρθουμε και πάλι Αυτά λοιπόν εδώ αποτελούν, όπως κάναμε και προηγουμένως, μία βάση ανοιχτών της τοπολογίας. και πάνω από ένα τέτοιο ανοιχτό του OUPROJ θα έρθουμε και θα βάλουμε τα πηλίκα G προς Fm, αυτά επιτρέπουμε να τα έχουμε στον παρονομαστή, όπου το G θα είναι ένα ομογενές πολιώνυμο M επί και το M θα είναι μεγαλύτερο ίσο από το, από τη μονάδα, το οποίο ερχόμαστε και το ονομάζουμε και Sf0. Αν κάποιος θέλει, α, αν κάποιος θέλει να εξηγήσει αυτό το 0, η εξήγηση που του δίνει είναι ότι ο συνολικός βαθμός είναι 0. Άρα αυτά, αυτά τα στοιχεία συμπεριφέρονται σαν συναρτήσεις. Θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να κοιτάζει το SF του 1, τα οποία δεν είναι πια συναρτήσεις, είναι... συμπεριφέρονται σαν γραμμικές απεικονίσεις. Και με αυτόν τον τρόπο, το χ, όπου το χ είναι το προτζ, Αποκτά δομή σχήματος. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά χρήσιμο. Τώρα, ένας από τους σκοπούς μας είναι να... Ε, αυτό δεν το έχουμε δει, ότι αποκτά δομή σχήματος. Θα επανέλθουμε σε αυτό ξανά. Όλα αυτά τα οποία ορίζουμε και α, κοιτάμε αυτή τη στιγμή, είναι ένα αντικείμενο το οποίο ονομάζεται πρεσχήμα. Ε, για να μιλήσουμε για σκην θα πρέπει να βάλουμε μία ακόμα ιδιότητα, αλλά αυτή την ιδιότητα, για να μπορέσουμε να την εξηγήσουμε, θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για ιδιότητες μορφισμών σχημάτων. Άρα... Πάμε να δώσουμε μερικούς ορισμούς. Λοιπόν, ο μη είναι τοπολογικός το χώρος. ο οποίος γράφεται στη μορφή U1, ένωση U2, με U1, U2 ανοιχτά, και U1, το μη U2, να είναι το κενό. Έστω. Λοιπόν. Αν για κάθε τέτοια γραφή έχουμε ως συμπέρασμα ότι U1 είναι κενό ή U2 είναι κενό, αυτό βέβαια θα έρθει και θα μας πει ότι το U2 είναι μη και εδώ το U1 είναι μη αναγκαστικά. Αν για κάθε τέτοια γραφή έχουμε ότι το ένα από τα δύο ανοιχτά που κάνουν την ένωση, την ένωση τότε ο χώρος θα λέγεται συνεκτικός. Δηλαδή, συνεκτικός χώρος στην τοπολογία είναι ένας χώρος ο οποίος δεν γράφεται σαν ένωση δύο μη τετριμένων ανοιχτών υποσυνόλων του. Παράδειγμα, ας πούμε, αν πάει κανένα στο R τετράγωνο με τη συνηθισμένη τοπολογία την οποία την καταλαβαίνουμε, μπορεί να έρθει και να πάρει αυτό το σύνολο, αυτό το κουτάκι και αυτό το κουτάκι. Ε, έχουν, δεν έχουν το σύνορο στην επαγόμενη τοπολογία είναι ανοιχτά. Η ένωση αυτών των δύο ανοιχτών, τα οποία δεν έχουν καμία τομή, U1, U2, είναι ένας μη ε, συνεκτικός χώρος. Τώρα, στην αλγεβρική γεωμετρία κοιτάμε και τον ανάγωγο χώρο, δηλαδή ερχόμαστε και λέμε ότι αν το M γράφεται σαν ένωση δύο κλειστών συνόλων με F1, F2 μη κενά κλειστά, τότε ο μη... θα λέγεται μη ανάγωγος. Διαφορετικά θα λέγεται ανάγωγος. Άρα μπορούμε να ορίσουμε το χ, ο, χ να λέγεται συνεκτικό και θα λέγεται και ανάγωγος, συνεκτικό, ανάγωγο, αν η αντίστοιχη τοπολογική χώρη, είναι συνεκτική η ανάγωγη. Αυτή λοιπόν είναι μία τοπολογική ε, πληροφορία. Τώρα, το HOH θα λέγεται reduced, αν για κάθε U ανοιχτό, αυτός εδώ ο χώρος, δηλαδή, ο δακτύλιος του σιφ συναρτήσεων, ο οποίος αντιστοιχεί πάνω από το ανοιχτό γιου, είναι reduced, δηλαδή δεν έχει μηδενοδύναμα. Δηλαδή, το ριζικό του μηδενό, το μηδενικού ιδεώδους, είναι μηδενικού ιδεώδους είναι το μηδενικό ιδεώδες. Άρα έχουμε συνεκτικό, ανάγωγο, reduced. Και μπορούμε να μιλήσουμε και για ακέραιο, αν και μόνο αν, για κάθε U ανοιχτό, το γάμα -χ, ο, χ, είναι ακεραία περιοχή. Τώρα, κάθε ένας ορισμός πρέπει να, α, που βλέπουμε πρέπει να εφοδιάζεται με παραδείγματα που να έχουν αυτή την ιδιότητα και με παραδείγματα που να μην έχουν αυτή την ιδιότητα. Ε, να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα μη συνεκτικού. Να πάρουμε το δακτύλιο α και να πούμε ότι ο δακτύλιος α αυτός είναι ισόμορφος με το γινόμενο των μη μηδενικών δακτυλίων α1 επί α2. Τι είναι ένα γινόμενο δακτυλίων? Ένα γινόμενο δακτυλίων είναι τα ζευγάρια των δακτυλίων πρώτος δακτύλιος, δεύτερος δακτύλιος, όπου κάνουμε πράξεις ε, κατασυντεταγμένες, πολλαπλασιασμό κατασυντεταγμένες και γινόμενο κατασυντεταγμένες. Ε, για να μην βάλουμε και τον ε, ισομορφισμό στο παιχνίδι που δεν έχει σημασία, ας πάμε να πούμε ότι ο α είναι κατευθείαν ίσος με το γινόμενο α1, α2. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι αντιμεταθετικοί δακτύλοι με μονάδα, οπότε 1α1, 1α2 είναι οι μονάδες του α1 και του α2. Ερχόμαστε τώρα να πάρουμε το ε1 να είναι 1α1 0 και το ε2 να είναι 0 1α2. Τότε Μπορούμε να γράψουμε τη μονάδα του α σαν ε1 συν ε2, η μονάδα του α είναι μονάδα-μονάδα, α1, α2, είναι το στοιχείο δηλαδή που όταν κάνουμε πράξεις ε, με τον πολλαπλασιασμό αφήνει αναλύωτα τα πάντα. Και εδώ είναι αρκετά εύκολο να δούμε ότι ε1 στο τετράγωνο κάνει ε1, ε2 στο τετράγωνο κάνει ε2, και ε1 επί ε2 κάνει 0. Γενικά α, στοιχεία που το τετράγωνο του κάνει, α, α, κάνει το ίδιο το στοιχείο είναι ταυτοδύναμα αυτοδύναμα και αυτά αντιστοιχούν σε προβολέ, όπω βλέπετε εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα, αν ξεκινήσουμε με ένα πρώτο ιδεώδες π του α. Ωραία. Τότε το 0 ανήκει στο π. Αλλά το 0 είναι ε1 επί ε2. Είναι σαφέ ότι το γινόμενο αυτό των δύο στοιχείων κάνει 0, διότι πολλαπλασιάζουμε κατά συντεταγμένε. Άρα το ε1 και το ε2 ανήκουν στο π. Και επειδή αυτό είναι πρώτο, έχουμε σαν συμπέρασμα ότι το ε1 ανήκει στο π ή το ε2 ανήκει στο π, αλλά εδώ έχουμε κάτι ισχυρότερο, το οποίο θα μας εξαναγκάσει να δείξουμε ότι το σχήμα μας δεν είναι συνεκτικό. Ο ισχυρισμός είναι, δεν γίνεται και ε1 να ανήκει στο π και ε2 να ανήκει στο π. Αν δεχτούμε τον ισχυρισμό βλέπουμε ότι δεν είναι συνεκτικό το σχήμα μας γιατί τότε το σπέκ του α, δηλαδή το σύνολο όλων των πρώτων ιδεωδών θα είναι το δε του ε1 ένωση το δε του ε2 διότι αυτό εδώ είναι το σύνολο των π που ανήκουν στο σπέκ του α, έτσι ώστε το ε1 να μην ανήκει στο π. Αυτό εδώ είναι το σύνολο των π που ανήκουν στο σπέκ του α, έτσι ώστε το ε2 να μην ανήκει στο π. Και αν πάρεις ένα πρώτο ιδεώδες π, τότε με βάση αυτόν τον ισχυρισμό δεν γίνεται και το ε1 και το ε2 να ανήκει στο π. Άρα, ή το ε ή ε, το π θα ανήκει ε, σε αυτά που αποφεύγουν το ε1, ή το π θα ανήκει σε αυτά που αποφεύγουν το ε2, και βεβαίω το d το του ε1 το μι του ε 2 είναι το κενό. Διότι σε κάποιο ιδεώδες ή το ένα θα ανήκει ή το άλλο. Δηλαδή αυτό το, σπεκ, αυτό το σύνολο το οποίο έχουμε κάνει είναι μη συνεκτικό. Και κάποιος μπορεί να δείξει ότι αυτό είναι σχεδόν προφανές είναι το σπεκ του α1 ενώ αυτό εδώ είναι το σπεκ του α2. Δηλαδή με λίγα λόγια Το ΣΠΕΚ του Α1 επί Α2 είναι το ΣΠΕΚ του Α1, ξένη ένωση, το ΣΠΕΚ του Α2. Άρα δεν είμαστε σε ένα συνεκτικό σύνολο. Τώρα για να ολοκληρωθεί ε, η απόδειξη θα κάνουμε τα εξής. Έχουμε λοιπόν το α1 επί α2. Έχουμε μία προβολή η οποία πηγαίνει στο α1. Και μία προβολή α1 επί α2 η οποία πηγαίνει στο α2. Αυτή λοιπόν να την ονομάσουμε π1 και αυτή εδώ να την ονομάσουμε π2. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο ιδεώδες π και ας έρθουμε να μιλήσουμε για το π1 του π το οποίο είναι ένα υποσύνολο του α1. Τότε, αυτό εδώ είναι οι δεόδες του α1. Οι εικόνες ομομορφισμών, όπως και οι πυρήνες ομομορφισμών, είναι οι Μάλιστα, το π1 του π, όπως και το π2 του π που θα πάρουμε στη συνέχεια, είναι πρώτο οι γιατί είναι πρώτο ιδεώδες. Ας υποθέσουμε ότι α1 επί β1 ανήκουν στο π1 του π. Βεβαίως, τα α1 και β1 είναι στοιχεία του δαχτυλιου α α1. Τότε, εξορισμού, υπάρχει σι C2 που ανήκει στο α2, έτσι ώστε α1, β1, c2 να ανήκει στο π. Αυτό εδώ είναι το α1 επί α2, είναι ένα στοιχείο της εικόνας, άρα αφού είναι ένα στοιχείο της εικόνας, υπάρχει ένα στοιχείο της αφετηρίας, δηλαδή στο α1 επί α2 και μάλιστα στο π, Uh, η οποία να προβάλλεται στο α1 επί α2 και ποιο είναι αυτό το στοιχείο να συμπληρώσω με κάποιο σε 2. Και να έρθω τώρα αυτό να το γράψω σαν το γινόμενο α1 σε 2 επί β1 β1,1. αυτο λοιπόν ανήκει στο π. Συνεπώς αφού το π είναι πρώτο ή το α1 σε 2 ανήκει στο π. Συνεπώς α1 ανήκει στο π1 του π, ή το β1,1 ανήκει στο π, σύνεπώς το β1 ανήκει στο π1 του π. Άρα με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι το π1 του π είναι πρώτο. Τώρα, το π1 στην 1 του π1 είναι ίσο με το π. Οκ, okay, αυτή είναι η προϊκόνα. Καταρχάς, αφού το π απεικονίζεται στο π1, είναι προφανές ότι το π1 εις την μείον 1 του π περιέχει το π. Αφού το π1 του π Συγγνώμη. Π1 θέλουμε εδώ. Αφού το π1 του πι είναι το π1. Ωραία. Τώρα, θα δείξουμε το ανάποδο. Έστω ότι α1 ανήκει στο π1. Τότε, α1, α2 ανήκει στο π 1 τοτε α 1 α 2 ανηκει στο πι, για κάποιο α2, το οποίο ανήκει στο α2. Προφανές, το α1 είναι εικόνα ενό στοιχείου που ανήκει στο π. Και τα στοιχεία, τα, ακόμα και τα ιδεώδη στον δακτύλιο ε, γινόμενο, ε, είναι αυτή της μορφής. Επίσης, το 0 επί ολόκληρο το α2, Περιέχεται μέσα στο πι. Εδώ μήπω θέλει π1 στην μείον 1 του π1. Θα το σκεφτώ. Αν το β2 V2... Οκ. Okay. Είναι προφανές, τόσο προφανές που θέλω ένα λεπτό να το σκεφτώ. Είναι στο πι. Γιατί είναι στο πι. Γιατί η υπόθεση η οποία έχω ε, ξεκινήσει, δεν την έγραψα. Είναι η εξής. Έστω ότι το ε2 ανήκει στο πι. Αυτό θέλω να καταλήξω σε άτομο, ότι δεν μπορούν να ανήκουν και τα δύο. Άρα, με την υπόθεση ότι το ε2... ...έχω υποθέσει ότι το ε2 ανήκει στο πι, Οπότε και αυτό εδώ ε, είναι σαφές. Δηλαδή, ε, η, μονάδα του, η μονάδα του δαχτυλίου ε2 πολλαπλασιάζεται με ό,τι και να πολλαπλασιαστεί... Είναι στοιχείο του επ, επειδή το π το έχουμε υποθέσει να είναι ε, ιδεώδες. άρα για τυχαίο, β2 ανήκει στο ε, α2. Έχουμε ότι α1β2, αυτό λοιπόν είναι το τυχαίο στοιχείο του π στην μείον 1 του π1. Αυτό εδώ μπορεί να γραφτεί σαν α1 α2 συν 0 β2 μείον α2 και είναι ένα στοιχείο του π. Αυτό γιατί ξεκινήσαμε με μία προεικόνα που ανήκει στο π και αυτό γιατί έχει 0 στην πρώτη θέση και όλα αυτά ανήκουν στο π. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι το τυχαίο στοιχείο του π1 στην του μείον 1 του π1 το οποίο προέκυψε παίρνοντα α1 σαν πρώτη στεταγμένη το στοιχείο του π1 που ξεκίνησα και β2 οτιδήποτε άλλο, είναι ένα στοιχείο του π. Άρα έχουμε ότι π1 εις την μείον 1 του π είναι ίσο με π. Ποιο είναι το συμπέρασμα, Συνεπώς το ε1 δεν ανήκει στο π. Γιατί αν το ε1 ανήκει στο π τότε Το ε2 δεν ανήκει στο π και αυτό είναι άτοπο. Σωστά. Το ε2 δεν ανήκει στο π, γιατί το π1 το π1 του ε2 κάνει 0 σιγά αν το ε αν το ε1 ανήκει στο π το ε2 ανήκει στο π συνεπώς το 1 που είναι ε1 και ε2 ανήκει στο π και τότε το οποίο είναι το R Το ε δύο ανήκει στο πι εξορισμού και, και γιατί δεν το κάναμε αυτό από την αρχή.

Βασικά αυτό εδώ είναι άτοπο. Αλλά αν, αν χρησιμοποιεί αυτό ότι είναι άτοπο, γιατί να κάνει όλη τη διαδικασία την οποία κάναμε. Καλά, θα πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Βάση περιπτώσει. Ε, Αυτό ήταν παράδειγμα μη συνεκτικού. Τώρα, <κυρίζει> αν κάποιος, αυτό το έχουμε ήδη ε, πει, αν κάποιος θεωρήσει το ΣΠΕΚ ΚΑΠΑ ΧΙΨΙ το οποίο είναι γινόμενο δύο ευθιών. Αυτό είναι μη ανάγωγο αφηνικό διότι το Χ είναι ΒΧ ένωση ΒΕΨΗ. Αυτό εδώ είναι το ΒΧ, αυτό εδώ είναι το ΒΕΨΗ. Και βεβαίως το ΒΧ είναι διαφορετικό από το Χ και το ΒΨ είναι διαφορετικό από το Ψ. Και έχουμε πει ότι αυτό εδώ είναι μη συνεκτικό διότι έχουμε δώσει και ένα άλλο εναλλακτικό κριτήριο. Εναλλακτικά, ο ΚΧ προς ΧΨ, δεν είναι ακέραια περιοχή. Τώρα, ένα ακόμα παράδειγμα. Το σπεκ ΚΧ προς Χ τετράγωνο αποτελείται από ένα σημείο, Το 0 είναι ανάγωγος γιατί είναι ανάγωγος ε, γιατί από τη στιγμή που αποτελείται από ένα σημείο δεν μπορεί να γραφτεί ο δακτύλιος ΚΧ δηλαδή προς χ τετράγωνο έχει ένα ε, Μοναδικό πρώτο ιδεώδες, άρα δεν μπορεί να το γράψεις ε, με πολλούς τρόπους σαν ένωση ε, στοιχείων. Αυτό εδώ δεν είναι, το σχήμα, το αντίστοιχο σχήμα δεν είναι reduced. Γιατί δεν είναι reduced, γιατί το χ είναι μηδενοδύναμο στοιχείο. ε, δυναμο στοιχείο στον ΚΑΠΑ προς Χ τετράγωνο. Τώρα, αν σας... Ε, εδώ χρησιμοποιεί κανένα το εξή. Ποια είναι τα ιδεώδη του ρο του προς α. Αυτά έχουμε πει ότι είναι σε ένα προς ένα αντιστοιχεία με τα Β και μάλιστα τα πρώτα ιδεώδη του ρο προ Α είναι σε 1 προ 1 και πι αντιστοιχεία με τα ιδεώδη Β του ρο, ώστε το Β να περιέχει το Α. Άρα, ποια είναι τα ιδεώδη του ΚΧ προ Χ τετράγωνο, είναι σε 1 προ 1 και πι αντιστοιχεία με τα πρώτα ιδεώδη π τα οποία περιέχουν το Χ τετράγωνο. Όμως, επειδή το πι είναι πρώτο, αν περιέχει το χ τετράγωνο, θα περιέχει και το χ. Άρα, τα ιδεώδη αυτού του δαχτυλίου είναι σε ένα προς ένα και επί αντιστοιχεία με τα ιδεώδη του δαχτυλίου ΚΧ προς Χ. Γιατί αυτά είναι σε ένα προς ένα και επί με τα ΚΧ προς Χ. Όμως αυτό εδώ είναι το κάπα και είναι σώμα άρα τα ιδεώδη τα σώματα έχουν μόνο ε, το μηδενικό και όλο το σώμα σαν ε, σαν ιδεώδες είναι γιατί αν έχει κάτι μη μηδενικό αυτό θα είναι αντιστρέψιμο. Ε, πρώτα ιδεώδη θεωρούμε αυτά από τα οποία δεν είναι όλος ο δακτύλιος. Άρα εδώ έχουμε μοναδικό πρώτο ιδεώδες το οποίο κάνοντας αυτό το κυκλάκι βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε μοναδικό πρώτο ιδεώδες. Τώρα, να διατυπώσουμε, να διατυπώσουμε ε, μία πρόταση και να την αποδείξουμε την επόμενη φορά που το τα να διατυπώσουμε. Το χ είναι σπεκ α. Ισχύουν. Ένα το χ δεν είναι συνεκτικό. Αν και μόνο αν το α είναι ισόμορφο με α1 επί α2, α1, α2 μη μηδενική δακτύλη, 2 Χ είναι ανάγωγο, αν και μόνο αν το ριζικό του α είναι πρώτο ιδεώδες, 3. το χ είναι reduced, αν και μόνο αν το ριζικό του α είναι το μηδενικό στοιχείο και 4, το χ είναι ακέραιο αν και μόνο αν το α είναι ακέραια περιοχή. Εδώ όταν λέμε ότι το χ είναι ακέραιο εννοούμε ότι κάθε δακτήλ, κάθε, για κάθε γιου το γάμα, Γιου είναι ακέραια περιοχή. Δηλαδή όλα τα σύφη όλα συναρτήσεων τα που βάζουμε πάνω από κάθε γιου είναι ακέραια περιοχή. Ενώ εδώ κοιτάμε το δακτύλιο α. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία κάνουν. Ωραία. Ε, θα σταματήσουμε εδώ και θα πούμε περισσότερα την Τρίτη. Να κάνουμε μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Ε, α, όχι με το μάθημα γενικότερα. Τι σημειώσει χειρόγραφε που γράφετε, θα συνεχίσετε. Ναι, θα τι ανεβάσω όλε. Ε, 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 δεν έχω βρει καιρό να το κάνω. Θα το κάνω τώρα, α πούμε, σε, Ωραία. Ε, σήμερα. Ωραία. Και επίση, ε, στο mail, το mail που έχετε είναι. Α, τα βλέπετε τα, τα mail. Ψηση. Τα βλέπω, ναι, θα τα διορθώσω, θα σα δώσω και άλλε ασκήσει. Εντάξει, εντάξει. εντάξει. Καλώ. Ευχαριστώ. Αυτό. Γεια χαρά. Γεια χαρά.